Για τη σόγια θα χρειαστείς για τον κιμά σόγια, είναι ακριβέ το γουδινιστό κιμά σόγιας. Κιμά σόγιας, τριμμένες ντομάτες, μπορεί να βάλεις προφανώς κανονικές ντομάτες. Σκόρδο, κρεμμύδι και τα μπαχαρικά τα οποία θα τα ρίξουμε κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος. Ένα ελαφρύ λάδι. Κομμάτι της σόγιας. Αυτή τη στιγμή σκόρδο, κρεμμύδι. Θα βάλουμε να μαραθούνε. Υπάρχει δύο εναλλακτικές. Το πρώτο must είναι αντικορυδικό τηγάνι και μπορείς να βάλεις νερό αν δεν θέλεις να βάλεις λάδι. Παρ' όλα αυτά εμείς θα βάλουμε λίγο λάδι. Ξέρεις, δεν θέλεις κάτι βαρύ όπως το ελαιόλαδο, πήγε, θέλεις κάτι ελαφρύ. Και στην προκειμένη περίπτωση έχουμε πυρηνέλαιο. Αυτό έφυγε. Λοιπόν, έχουμε από το τέρμα, έχουμε βάλει μία μέτρια φωτιά αυτή τη στιγμή, απλά το τηγάνι έκυγε ήδη. Και περιμένεις. Αυτό που μου αρέσει να κάνω είναι να βάζω το καπάκι, να χαμηλώνω τη φωτιά και να τα αφήσω σε εισαγωγικά να βράσουν στο ζουμί τους, να μαραθούν στο ζουμί τους χωρίς να είναι κλειστό. Αυτό το προτιμώ εγώ, παρόλα αυτά μπορείς να... δεν χρειάζεται να το κάνεις εσύ. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο έχουμε φτάσει, έχουν μαραθεί, έχουν ξεροψηθεί, είμαστε για να βάλουμε τη σόγια. Έχουμε περίπου 400 γραμμάρια σόγια, όχι περίπου βασικά, 400 γραμμάρια σόγια. Δεν χρειάζεται απαραίτητα να χρησιμοποιήσουμε όλοι στο παστίτσιο, θα βάλουμε μία στρώση όσο χωράει το ταψί μας. Η υπόλοιπη απλά θα μαγειρευτεί με μακαρόνια ή ρύζι όπως είπα νωρίτερα. Και αυτό που μου αρέσει να κάνω, αυτή τη στιγμή έχω βάλει το μάδι από τη μέτρια φωτιά που το είχα νωρίτερα, σε δυνατή φωτιά, στο τέρμα και μου αρέσει έτσι λίγο να ανακατεύω τη σόγια μαζί με το κρεμμύδι. Ναι, ξέρω ότι δεν κάνει πολλά πράγματα κι όμως κάνει τη διαφορά. Είναι φασόλι, είναι σαν να τσιγαρίζεις κατά μία έννοια το φασόλι και είναι λεπτομέρεια. Δεν είναι απαραίτητο να το κάνεις, προσωπικά το κάνω για 1-2 λεπτά. Το τηγάνι μας είναι αντικολλητικό, οπότε δεν φοβάμαι μην κολλήσει. Αν κάτι λίγο ξεροψηθεί παραπάνω θα είναι αμεληταίο, πραγματικά είναι ελάχιστο. Αυτό που θέλω να τονίσω είναι τις περισσότερες φορές όταν θα φτιάξεις, ας πούμε, π.χ. τα κεμπάπ σόγιας, θα χρειαστεί να μουλιάσεις τη σόγια για 10 λεπτά μέσα σε βραστό νερό, μετά να στύψεις τη σόγια. Στην προηγουμένη περίπτωση, αυτό που έχω παρατηρήσει και αυτό που κάνω πάντοτε, δεν χρειάζεται να κάνεις τη διαδικασία βράσιμο. Τη βράζεις κατευθείαν μαζί με την ντομάτα, μπορείς να το κάνεις περίπου 3-4 λεπτά παραπάνω και να βάλεις τα ίδια μηδενικά που θα έβαζες, πάντοτε δοκιμάζεις βέβαια. Αλλά δεν χρειάζεται να το κάνεις σε καμία περίπτωση. Δεν χρειάζεται να τη βράσεις, βράξτε κατευθείαν με τη σάλτσα ντομάτα. Λοιπόν, όσο τσιγαρίστηκε, τσιγαρίστηκε. Είπαμε 2-3 λεπτά. Τώρα, ιδανικά, ίσως πρέπει να το κάνεις και παραπάνω, αν έχεις την υπομονή. Έχουμε μισό κιλό τριμμένη ντομάτα. Και περίμενε να ξαναγεμίσω το συγκεκριμένο, να καθαρίσουμε και το μέσα του. Πιθανότατα να χρειαστεί να προσθέσουμε λίγο νερό ακόμα, γιατί βάλαμε όλο το πακέτο της σόγιας. Ναι. Κάνουμε άλλο ένα ξεπλυματάκι. Επιστρέφω. Αυτό που θέλεις ουσιαστικά είναι να βραχεί όλη η σόγια, να ανακατευτεί όλη η σόγια. Και νομίζω ότι τώρα είμαστε εντάξει, δεν θα χρειαστεί να προσθέσουμε άλλο νερό, να κατέβει σιγά σιγά. Θα πάει παντού. Βέβαια, αν δεν σκοπεύεις να φας τη σόγια μαζί με κάτι άλλο, δεν χρειάζεται να φτιάξεις όλο το πακέτο της σόγιας. Fun fact! Άλλη μία σάλτσα. Από ό,τι φαίνεται είχα καιρό να κάνω το μεγάλο το πακέτο. Είναι 400 γραμμάρια, οπότε θέλει 2, 1 κιλό τριμμένη ντομάτα. Για να είναι έτσι πλήρες, έτσι να έχει γεύση, δεν θέλεις να είναι μισορυξιά, θέλεις να είναι ωραίο. Ωραία, και θα κάνουμε ένα ξεπλυματάκι ακόμα και νομίζω είμαστε εντάξει. Λοιπόν, πριν βάλω και το τελευταίο νερό για να κατέψω, θα βάλουμε τα μπαχαρικά μας. Σίγουρα η σόγια είναι ένα από τα φαγητά τα οποία πρέπει να τα ξαναδοκιμάσεις, τι έχεις φτιάξει και γιατί.
Οπότε μη διστάσεις να δοκιμάσεις πάλι. Έχουμε φρέσκο τριμμένο πιπέρι. Πιπέρι αλεσμένο. Έχουμε σκόρδο, το οποίο επίσης είναι τριμμένο. Είναι το μυστικό της σόγιας το συγκεκριμένο. Ωραία. Έχουμε το μείγμα για κρέας, aka μείγμα για σόγια. Περίμενε όμως. Εδώ θέλουμε τα μεγάλα μέσα. Ωραία. Βασιλικός, το οποίο μπορείς να βάλεις και φρέσκο στο τέλος, αλλά αποξηραμένος είναι όλα τα λεφτά. Και για αυτούς που είναι λίγο πιο τολμηροί, περίπου μισή κουταλιά με μία κουταλιά μπούκοβο. Γενικά το συνηθίζεις, γενικά είναι στην αρχή του μαγειρέματος. Τέλος, πάπρικα γλυκιά. Και τώρα βάζουμε το νερό μας. Τέλεια. Επίσης, αυτό που δεν πρέπει να ξεχάσεις είναι έτσι μία με το μαχαίρι προαιρετικά πάντοτε κύβος λαχανικών. Right. Ανακατεύουμε. Βάλαμε σε χαμηλή φωτιά, το ανακατέψαμε αρκετά. Θα ξαναδοκιμάσουμε ό,τι χρειάζεται μπαμπαχαρικά. Τα έχουμε αφήσει στο πλάι μας έξω. Είναι περίπου 3 με το 4, δηλαδή κάτι στο 1 τρίτο της δύναμης που έχει ο φούρνος σου, η εστία σου. Επιστρέφουμε σε 10 με 15 λεπτά. Στα 5 με 7 λεπτά θα ξανανακατέψουμε την όλη φάση. Θα δοκιμάσουμε για μπαχαρικά. Σόγια μας είναι έτοιμη. Θέλει ένα τελευταίο ανακάτεμα. Έχω βάλει έξτρα πιπέρι, πάπρικα. Αν κάνεις τη μισή ποσότητα, προφανώς, αν κάνεις πρώτη φορά σόγια, βάλε κάτι λιγότερο. Βάλε κάτι λιγότερο, αν σου θυμίζει πολύ σόγια, βάλε περισσότερο μπαχαρικά, είναι απόλυτα απλό. Θέλεις κάτι τέτοιο, το συγκεκριμένο μπάτσο, αν θέλεις, η συγκεκριμένη φουρνιά, αν θα μπορούσες να το πεις. Μας πήρε περίπου μισή ωρίτσα σε χαμηλή φωτιά για να μαγειρευτεί παντού. Ανακατέψαμε 4 με 5 φορές. Περίπου ένα 3 με 5 λεπτά, 3 με 7 λεπτά, κάτι τέτοιο. Να θυμίσω ότι μαγειρεύτηκες το 1 τέταρτο της δύναμης του ματιού σου. Αν δεις ότι παραβράζει, αν δεις ότι πετάγονται διάφορα πράγματα, απλά χαμήλωσέ το. Θέλεις κάτι ήρεμο, θέλεις να βράζει σιγά σιγά παντού. Είναι έτοιμη η σόγια, είναι η έτοιμη η σόγια που φτιάχνεις για το μακαρόνι, παστίτσιο, γεμιστά, οτιδήποτε. Καλώς ήρθατε σε αυτό το βίντεο. Στο συγκεκριμένο βίντεο, εν μέσω καραντίνας, χρειάζεσαι ρεβίθια, χρειάζεσαι κάτι νόστιμο, χρειάζεσαι κάτι ωραίο και στην τελική κάτι νόστιμο. Χούμους. Χούμους από ρεβίθια, κάτι πάρα πολύ εύκολο, κάτι πάρα πολύ απλό. Πώς να φτιάξεις χούμους στο σπίτι σου. Μείνεις τονισμένος, πάμε να δούμε τι χρειάζεται να κάνεις.